Το Σάββατο το απόγευμα θα γίνει η κοπή της πίτας στο γεροκομείο Άργους. Μάλιστα στην εκδήλωση θα πάρει μέρος και η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Άργους Τελέσσιλα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άργους Τελέσσιλα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, με το τμήμα της εκκλησιαστικής χοροδίας, θα παρουσιάσει κάποια τραγούδια στην κοπή της πίτας που διοργανώνει ο οίκος ευγυρίας του Άργους στο γεροκομείο. Εκεί λοιπόν η χοροδία θα πει κάποια τραγούδια όπως προείπα. Κώστα Τασόπουλε, δεν είναι το να πάμε να τραγουδήσουμε τη χοροδία. Είναι να βρεθούμε στους ανθρώπους αυτούς που μας έχουν τόσο ανάγκη. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας που αυτοί μας άφησαν κάτι σε εμάς και προχωράμε και έχουμε τη συνέχεια. Όμως, γιατί δεν ξέρουμε αύριο το πρωί, ίσως και εμείς κάπου να βρεθούμε σε κάποιον οίκο ευγυρίας. Θέλω να πω ότι δεν είναι υποτιμητικό, δεν είναι κακό, διότι οι άνθρωποι μέσα του γεροκομείου και ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του γεροκομείου Άργους δουλεύουν τόσο σωστά, που τους ανθρώπους αυτούς τους έχουν στα πούπουλα, θα μπορούσα να πω. Όμως γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο οίκος ευγυρίας και το γεροκομείο Άργους, το πω έτσι, έχει μεγάλη ανάγκη, μεγάλες ανάγκες που όλοι πρέπει να βρισκόμαστε να βοηθήσουμε σε αυτό το έργο που κάνουν, γιατί και εμείς είμαστε αργίτες, και να βοηθήσουμε σε αυτό το έργο που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί στο γεροκομείο. Πέρα από αυτό όμως, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να βρισκόμαστε κάθε μέρα κοντά στους ανθρώπους αυτούς, μας έχουν τόσο ανάγκη. Απλώς ένα χαμόγελο, ένα χάδι, μια καλημέρα, το έχουν τόσο ανάγκη που πίστεψέ μου ότι βγαίνοντας από αυτόν τον οίκο ή από διάφορα τέτοια ιδρύματα υπάρχει μια ανάταση ψυχής στους ανθρώπους, εμείς που πάμε και παρουσιάζουμε τα 5 τραγουδάκια, τα 3 τραγούδια. Είναι λοιπόν για όλους μας υποχρέωση να βρισκόμαστε σε αυτά τα ιδρύματα. Έτσι λοιπόν αύριο στις 5:30 θα βρισκόμαστε στο γεροκομείο που θα κόψουν την πίτα τους εκεί, θα τραγουδήσουμε κάποια τραγούδια και οπωσδήποτε θα έχουμε και μια κουβεντούλα με τα γεροντάκια.